Υπάρχουν πολλέ μορφέ πονοκεφάλου. Υπάρχει και ο ύποπτο πονοκέφαλο, και θα συζητήσουμε τι ακριβώ είναι αυτό ο πονοκέφαλο. Έχουμε μαζί μα τον κύριο Μιχάλη Βικελή, νευρολόγο, ειδικό τη κεφαλαλγία. Καλώ ήρθατε, κύριε Βικελή. Καλώ ήρθατε. Λοιπόν, ε, πείτε μου λίγο πώ. Ε, πολλέ φορέ μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του προβληματισμού. Αυτό ο πονοκέφαλο που νιώθω πολλέ φορέ είναι πάρα πολύ έντονο, μα καθυλώνει, μπορεί να δείχνει κάτι παθολογικό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παθολογικά αίτια που μπορούν να προκαλέσουν πονοκέφαλο. Ναι. Αυτό είναι γεγονό. Και παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν πονοκεφάλους συνήθω δεν έχουν τίποτα το ανησυχητικό, πάντα σε ένα δυνατό πονοκέφαλο το μυαλό του ανθρώπου πάει στο φόβο. Ναι. Μήπω είναι κάτι ναι, ανησυχητικό. Ναι, ναι. Ε, η πραγματικά ύποπτη πονοκέφαλη ή να το πω αλλιώ οι πονοκέφαλοι που τελικά αποδεικνύεται ότι έχουν μια σοβαρή ή μια υποκείμενη αιτία, στην πραγματικότητα είναι μάλλον λίγη όμω. Α, είναι λίγη. Ευτυχώ ναι. Ευτυχώ ναι, ευτυχώς ναι. Πάμε να δούμε λίγο ε, τι μπορεί να δείχνει ένα τέτοιο ύποπτο mm. -hmm. πονοκέφαλο και να μου πείτε εσεί ω ειδικό τον, τον, ο, τον ορισμό. Λοιπόν, α, επιδείνωση. Πρέπει να επιδεινώνεται με αυτά τα πράγματα, κύριε Βικελή. Όχι, αλλά αν επιδεινώνεται με το βήχα, με το φτέρνισμα, με το σήκωμα ναι. βάρους, ε, με σωματική άσκηση, με σεξουαλική επαφή, με οτιδήποτε ενέχει έχει μια σωματική ένταση που ανεβάζει την ενδοκράνια πίεση, δηλαδή την πίεση που έχουμε όλοι φυσιολογικά μέσα ναι. στο κεφάλι μας, ναι. αυτό είναι ένα ύποπτο στοιχείο. Δεν σημαίνει ναι. ότι όποιο πονοκέφαλος έχει αυτά τα στοιχεία είναι κακός, Α... Αλλά είναι ύποπτο και πρέπει να γίνει διερεύνηση. Αυτό λέμε. Ε, 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 να καθορίσουμε λίγο το ύποπτο ακριβώ. Ότι πρέπει α, να γίνει διερεύνηση. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Πρέπει να το συζητήσει κάποιο με κάποιο γιατρό. Ναι, να το αξιολογήσει ο γιατρό, να το πούμε σωστά. Ο δεύτερο λόγο, μα ξυπνάει μέσα στη νύχτα. Εννοείται να κοιμόμαστε ξαφνικά, να μα πιάσει πονοκέφαλο και να ξυπνήσουμε. Ναι. Οι περισσότεροι πονοκέφαλοι ε, με την εξαίρεση της αθρηστικής κεφαλαλίας δεν μας ξυπνάνε. Η μικρανία συνήθως ε, ε, εκδηλώνεται το πρωί την ώρα που κάποιος φυσιολογικά ξυπνάει. Ναι. Αν ένας άνθρωπος έχει πονοκέφαλο που ξυπνάει μέσα στο βράδυ, εκεί τις ώρες που κανονικά θα πρέπει να κοιμάται και όχι τις πρωινέ ώρες που φυσιολογικά έχει την αφύπνισή του, είναι και αυτό ένα σημάδι ύποπτο, δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι ανησυχητικό, αλλά ναι. πρέπει να αξιολογηθεί. Να σα ρωτήσω το εξή. Εάν ο πονοκέφαλο σε μένα έχει ξεκινήσει από το πρωί και πίνω, πίνω, πίνω παυσίπονα, και κάποια στιγμή εμφανιστεί και το βράδυ, δεν ε, είναι σε αυτή την κατηγορία. Γιατί έχει Όχι. αρχίσει από το πρωί, ίσω. Δε, δεν ε, μου παρουσιάστηκε ξαφνικά το βράδυ. Σωστά. Και εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Προφανώ μιλάμε για ένα πονοκέφαλο για τον οποίο δεν υπάρχει ένα, ας το πούμε, ένα ιστορικό. Δηλαδή, με δύο λόγια, ναι. αν ένα άνθρωπο έχει ένα γνωστό ιστορικό. Η μικρανία, είναι διαγνωσμένο ναι. και έχει μια μικρανία που έχει ξεκινήσει από το πρωί και κάποια στιγμή το βράδυ ενταθεί και τον ξυπνήσει και στη ναι. νύχτα. Αυτό δεν είναι κακό. Μάλιστα. Αυτό το ξέρει ο ασθενή, το έχει πάθει πολλέ φορέ στη ζωή Μα. του, το γνωρίζει. Αλλά αν εμφανιστεί ένα καινούριο πονοκέφαλο, ο οποίο εμφανίζεται και ξυπνάει με στη νύχτα τον ασθενή, ναι, ε, πρέπει ε, να αξιολογηθεί. Αυτό είναι Πιο έντονο το πρωί, κύριε Βικελή. Το ίδιο ισχύει με αυτά που είπαμε μόλι πριν. Οι συνηθισμένοι πονοκέφαλοι, α πούμε οι μικρανίε που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από πονοκεφάλου ή η κεφαλαργία τάσεω, συνήθω εκδηλώνονται μέσα την ημέρα ναι. και όχι με τη μέγιστη έντασή του το πρωί. Mm. Αν ένα άνθρωπο λοιπόν έχει ένα πονοκέφαλο που είναι πολύ έντονο το πρωί και όσο περνάει η ημέρα υφίεται, πάλι είναι ένα σημάδι που ο γιατρό αξιολογεί και αν χρειαστεί μπορεί να προτείνει και κάποιον έλεγχο. Όταν λέτε κεραυνοβόλο πονοκέφαλο. Εδώ είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί εδώ πραγματικά μπορεί να είναι επίγον το να απευθυνθεί κάποιο σε κάποιο νοσοκομείο. Α, Μιλάμε για μια μορφή πονοκεφάλου, όπου ξαφνικά, ενεθρία, εκεί που ο άνθρωπο είναι καλά ή πάνω σε κάποια σωματική άσκηση, σε κάποια σωματική ένταση, νιώθει έναν ισχυρότατο πονοκέφαλο, αστραπιαίο. Oh. Πολλοί το περιγράφουν σαν να μου χτύπησαν στο κεφάλι με ένα φτιάρι, με ένα σφυρί. Πολύ δυνατό. Χωρί να έχει ένα παρόμοιο ιστορικό και αυτό ο πονοκέφαλο, επειδή μπορεί να έχει να κάνει με κάποια μικρή αιμορραγία ή με κάτι άλλο που να αφορά τα αγγεία του εγκεφάλου, πρέπει άμεσα, χωρί καμία καθυστέρηση, όταν κάποιο το πάθει, να δει ένα γιατρό. Πολύ αυτό που θα χτυπήσει το καμπανάκι, κύριε Βικελίνη, για να το πούμε και στου τηλεθέτε. Πολύ έντονο, πολύ έντονο, οξύ Πολύ έντονο. Χαφνικός... Πολύ απότομο, πολύ όχι δηλαδή να ξεκινήσει σιγά σιγά και να δυναμώσει μέσα σε κάποιε ώρε όπω ναι. κάνει η μικρανία. Ναι. Μπορεί να είναι πάρα πολύ έντονη, αλλά κλιμακώνεται, δεν ξεκινάει αστραπιαία. Εδώ μιλάμε για, σαν να πέσει ένα κεραυνό, σαν oh. ξαφνικά από το μηδέν ναι. ένα πονοκέφαλο που είναι πολύ μεγάλη ένταση. Οπωσδήποτε νοσοκομείο τότε, έτσι. Το σωστό είναι να γίνει Μάλιστα. άμεσα αξιολόγηση σε νοσοκομείο, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιε εξετάσει ώστε να αποκλειστεί κάτι το ανησυχητικό. Ωραία. Ε, υπάρχουν ε, ένας από τους, μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που έχουμε πονοκέφαλο η υπερκατανάλωση αναλγητικών. Το έχουμε ξαναπεί, θέλω να το πούμε όμως, διότι Πρέπει το να κάνουμε Πρέπει να το όλοι, ας... πούμε, ναι. γιατί ναι. τα αναλγητικά Πάμε είναι... Βεβαίως, τα αναλγητικά είναι, ένα... Μ, είναι κάτι αναγκαίο, αλλά πολλές ναι. φορές είναι κάτι... ένα αναγκαίο κακό. Ναι. Δηλαδή, ε, ανακουφίζουν, αλλά όταν λαμβάνονται συχνά, μπορεί τελικά να προκαλούν πονοκέφαλο, να επιδεινώνουν τον πονοκέφαλο, να κάνουν αυτό που λέει ο κόσμο, το συνήθι ο οργανισμό μου και δεν με καλύπτει και παίρνω περισσότερα. Να σα ρωτήσω τώρα, ε, όταν λέμε καταναλώνονται συχνά, τι εννοούμε κύριε Βικελή. Δηλαδή, κάθε, ξέρω εγώ, αν πιούμε τα δύο, έτσι είναι συνήθω η, η δόση, δόση. Αν πιούμε τα δύο, κάθε τέσσερι ώρε μπορούμε να πάρουμε άλλα δύο, στα συνηθισμένα αναλυτικά. Το συχνό ση, σημαίνει όταν μιλάμε για πονοκέφαλο, καλύτερα να αποφεύγουμε αυτή την τακτική. Α. Να παίρνουμε ένα σωστό φάρμακο εξ αρχή, ώστε να μην χρειαστεί η επανάληψη τη δόσεω. Δηλαδή, η τακτική σωστή είναι μία και έξω. Ένα χάπι εξ αρχή, να σταματήσει τον πονοκέφαλο. Οποιοδήποτε πονοκέφαλο είναι αυτό. Ένα διαγνωσμένο πονοκέφαλο που ο άνθρωπο έχει πάει στον γιατρό και του έχει πει ότι έχετε ημικρανία ή έχετε ναι. κεφαλαλία τάσου που είναι πιο συχνή. Το να το παίρνει κανεί επαναλαμβανόμενα οδηγεί σε μεγαλύτερη δόση. Ναι. Άρα ενδεχομένω και σε περισσότερε παρενέργειε αλλά και σε αυτό που λέμε, τελικά στην κατάχρηση. Εάν είναι ένας απλός πονοκέφαλος μέσα στην καθημερινότητά μας, ναι. ένας απλός πονοκέφαλος όπως αυτούς που συζητάμε, εμ, καλυπτόμαστε με τα απλά αναλυτικά, θεωρητικά κάποιοι άνθρωποι καλύπτονται και πάρα πολύ καλά με τα να αναπνά ναι. ή με τα γνωστά αντιφλεγμονώδη ναι. που πολλούνται και χωρί ιατρική συνταγή. Και εφόσον καλυπτόμαστε, καλύπτομαι σημαίνει σταματάει Α, ο πόνο. Αυτό, αυτό, αυτό. Πρέπει ο πόνο να σταματάει, ώστε ο άνθρωπο να είναι λειτουργικό, να μην τον ενοχλεί πια ο πόνο. Καλύπτομε mm. Καλύπτομαι δεν σημαίνει είμαι λίγο καλύτερα, αλλά με ταλαιπωρεί. Αν λοιπόν κάποιον τον καλείται ένα απλό αναλγητικό, πολύ καλά κάνει και το παίρνει. Και αν δεν το παίρνει συχνά, αν βάλουμε ένα όριο το δύο φορές τη εβδομάδα ναι ω όριο, α το πούμε έτσι, αυξημένη χρήση. Αν ένα άνθρωπο παίρνει για τον πονοκέφαλο ένα αναλγητικό μία φορά τη βδομάδα, είναι μια λογική χρήση που δεν βλάπτει. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το καθορίζετε. αν όμω το παίρνει συχνά και αν ένα άνθρωπο παρατηρήσει ότι όσο περνά τα χρόνια για ένα γνωστό πονοκέφαλο. Ναι. Καταναλώνει πιο συχνά αναλγητικά, πρέπει να έχει υπόψη του πέρα από το ενδεχόμενο των παρενεργειών ότι μπορεί τελικά αυτή η χρήση αναλγητικών να χειροτερεύει τον πονοκέφαλο να του προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Συχνό πονοκέφαλο θέλω να σα ρωτήσω για να το καθορίσουμε και αυτό. Από εκεί και πάνω είναι κάτι που πρέπει να, να αλλάξουμε την τακτική. Ίσως να φύγουμε από τα απλά ενεργετικά, να το ψάξουμε περισσότερο με έναν ειδικό επιστήμονα από το συχνό, όταν έχουμε το συχνό αυτό πονοκέφαλο που βλέπουμε στο βίντεο wall. Μπορούμε να πούμε ότι μέχρι μια φορά τη βδομάδα Προφανώ δεν είναι κάτι φυσιολογικό, γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι πονοκεφάλου, αλλά μέχρι μια φορά τη βδομάδα είναι κάτι διαχειρίσιμο που μπορεί μέχρι. να πει κανεί ότι δεν είναι συχνό. Αν είναι πάνω από μια φορά τη βδομάδα, κατά μέσο όρο, πάνω από τέσσερι φορέ το μήνα, πια μιλάμε για ένα συχνό πονοκέφαλο, mm. που αρχίζει και γίνεται πρόβλημα. Και να, να έρθω σε απλέ ερωτήσει που τι κάνουν οι τηλεθεατέ και καλό είναι επειδή σα έχουμε σήμερα, σα στο δίνετε και είσαστε ειδικό, να μα τι απαντήσετε. Παίζει ρόλο και ο τρόπο ζωή, δηλαδή. Σοκολάτα έχω εδώ, αυτό που σκεφτόμαστε όλοι, το συνήθεια ένοχο, και έχω και κρασί, κόκκινο κρασί. Πόσο μπορεί να επηρεάσουν και να μα προκαλέσει πονοκέφαλα αυτά, Είναι παλιέ γνώσει και τα γράφανε πάντα τα βιβλία ότι μπορεί να προκαλούν πονοκεφάλου. Δεν ισχύει σε όλου. Δηλαδή, δεν είναι ότι όποιο έχει μικρά αν φάει σοκολάτα, θα του προκαλέσει μια κρίση. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχύει, φαίνεται ότι στου περισσότερου, μάλλον δεν ισχύει για τη σοκολάτα. Για τη σοκολάτα δεν ισχύει. Άρα η σοκολάτα είναι μάλλον αθώα. Ναι σε γενικέ γραμμέ. Αυτό δεν παίζει για τη σοκολάτα, να ξέρετε. Όχι, πονοκέφαλο και σοκολάτα με τα νεότερα δεδομένα να μα λέει ο κύριο Βικελή. Το αλκοόλ τώρα είναι πυροδοτικό για του πονοκεφάλου. Άρα οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μια προδιάθεση για πονοκέφαλο μπορεί, αν πιούν, να του πυροδοτήσει μια ημικρανία ή μια κρίση κεφαλαλγίας. Άρα το αλκοόλ είναι πιο ύποπτο και το γνωρίζουν οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν πονοκεφάλου και πολλέ φορέ το αποφεύγουν. Στα άλλα τώρα. Ε, σε αυτά που χρησιμοποιούμε περισσότερο εμεί οι γυναίκε. Λοιπόν, σε μέγεθο εννοώ στα βαριά σκουλαρίκια. Βαριά σκουλαρίκια εννοούμε αυτά κύριε Βικελή, αυτά κύριε Βικελή, όλα αυτά τα βαριά μπορούν όταν τα φοράμε πάρα πολλέ ώρε στα αυτιά μα να πυροδοτήσουν μια κρίση πονοκεφάλου. Φαίνεται πως ναι, ναι. Και, και ακόμα και αν δεν το περιμένει κανείς ε, φαίνεται ότι τελικά το να ασκεί βάρος στο κεφάλι του έλξη πίεση για πολλή ώρα ναι. ε, μπορεί να δημιουργήσει μια προδιάθεση για πονοκέφαλο ναι. που σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να είναι ένα απλό βάρος ένα σφίξιμο Α. όχι πολύ έντονος πόνος. Αλλά σε ανθρώπου που έχουν την προδιάθεση για μια μικρανία, μπορεί να οδηγήσει και σε μια κρίση μικρανία. Και σε μια κρίση μικρανία. Βεβαίω. Και κάτι άλλο να σα πω, να μου πείτε αν υφίστα... ε, Διάβασα ότι ακόμα και τα γυαλιά, αν είναι πάρα πολύ σφιχτά και πιέζουν εδώ την κροταφική αρτηρία, κροταφικό νεύρο, δεν ξέρω τι ακριβώ, μπορεί να πυροδοτήσουν μια κρίση, ή δεν υφίσταται αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν βιώσει. Για τα γυαλιά. Για τα γυαλιά. Αν είναι πολύ σφιχτά και πιέζουν την κροταφική περιοχή, η αρτηρία δεν παθαίνει κάτι. Όχι. Άρα δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε για τα αγκεία μα. Αλλά παρόλα αυτά, η πίεση η μυϊκή που ασκείται στον κροταφίτη με στην περιοχή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε ένα μονοκέφαλο. Και αυτό που έχω κι εγώ σήμερα. Δεν είναι σφιχτό όμω, να, να, ξέρετε. Όχι. Λαστιχάκια σφίγγουμε τα μαλλιά, τα τραβάμε πάρα πολύ σφιχτά προ τα πίσω. Μπορεί να είναι και Μπορεί. Άνω. Είναι άλλη μια συχνή παρατήρηση από πάρα πολλέ γυναίκε και νέα κορίτσια ότι ακριβώ επί πολλέ ώρε το να έχουν τα μαλλιά σφιχτά πιασμένα, του οδηγεί σε πονοκέφαλο. Και καμιά φορά νιώθουν ότι ε, λύνοντας λύνοντα τα πια, απελευθερώνει το πόνο και, σαν να, και σαν να χαλαρώνει. Το νιώθω κι εγώ αυτό, να ξέρετε. Γιατί έχω κι εγώ, όταν έχω εμικρανία και ε, 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 είναι τα με τα μαλλιά μου μαζεμένα, νιώθω. Πάνω σε μια εμικρανία είναι δυσβάστακτο. Είναι δυσβάστακτο. Πον, πον, Πονά πονάσ, τα πάντα. Κανείς. Κύριε Βικελή, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ασχοληθούμε ξανά με τον πονοκέφαλο, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους και ειδικά τις, τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ να είστε καλά.